Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, TV Τικλών. TV Τικλών, ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε έναν άνθρωπο. Μια φυσιογνωμία. Που τον ξέρουμε από παλιά και έχουμε καιρό να τον συναντήσουμε τηλεοπτικά. Και έχει να μας πει πάρα πολλά νέα. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον Ανδρέα Μαλτέζο. Τι κάνετε, Ανδρέα? Καλά. Τι καλό παιδί μου είσαι. Καλώς ήρθες. Τι κάνεις? Καλά είναι, ωραία μαλλιά. Ανδρέας Μαρνέζος, τώρα σε ξέρουμε έτσι. Πριν σε ξέραμε και λίγο σε λεκτικό επεξεργαστή. Τώρα δεν σε λέμε λεκτικό. Λεκτικό, λεκτικό. Εξαρτάται τους κύκλους. Ποιο, από ποια περίοδο σε ξέρει ο καθένας. Εξαρτάται σε ποια ζώνη βρίσκεστε. Σε ποια ζώνη είμαστε εμείς. Ανδρέα, το ξάνθινε το μαλλί. Το ξάνθινε. Ναι. Βασικά μου αρέσει να το κάνω αντάβιες, αλλά δυστυχώς πρέπει να περάσει από το στάδιο του βαψίματος πρώτα. Εμένα μου αρέσει το δεύτερο κούρεμα, δηλαδή που είχε ανταυγίτσες, αλλά... Αυτές τις ρίγες που κάνεις εδώ έτσι λίγο τις... Αυτό ναι. Πώς το κάνεις το μπάφι? Δεν είναι. Έλα, πώς το κάνω? Μα τι... Με τι μισή. Α, το ξυρίζεις, δεν το πάθεις. Γιατί μου κάνουν νόημα να κλείσω το πουκάμι σου. Γιατί δεν κλείνει το πουκάμι σου. Δεν κλείνει το πουκάμι σου, παιδιά. Δεν χωράει. Ξέρεις κάτι, επειδή διπλώνει το μικρόφωνο. Δεν πειράζει. Ορίστε. Δεν ξεδιπλώσει το μικρόφωνο. Έχεις απλωθεί, Ανδρέα, από τότε που έχω να σε δω. Γυμνάζομαι. Μην ξεχνάμε ότι πέρασα το παγκόσμιο πρωτάθλημα τώρα, 25 Φεβρουαρίου. Τι παγκόσμιο πρωτάθλημα? MMA. Τι είναι το MMA, δεν έχω καταλάβει. Είναι Mixed Martial Arts, αγώνες ανεφόρων, επιτρέπονται όλα. Αυτό μετά από αυτά τα γαντάκια που είναι στα κλουβιά είναι γνωστό πλέον. Σε βάζουν δηλαδή σε ένα κλουβί μέσα και... Δεν σε βάζουν, πηγαίνεις μόνος. Ωραία, ναι, εντάξει. Μέχρι τελικής πτώσης δηλαδή. Είναι ένας αγώνας επί 10 λεπτών μέχρι τελικής πτώσης, ναι. Είναι με tapping τελειώνει αγώνας. Επιτρέπονται... Τι είναι tapping, δηλαδή το που πει ο άλλος σε παραδεινόμαι. Με tap, ακριβώς, ναι. Ελεός. Κάπως έτσι. Ναι. Στα πόσα εγκαταλείπω. Στα πόσα λεπτά έχει εγκαταλείψει αντιπαλός? Ο συγκεκριμένος εδώ αγώνας, τον έχω φέρει και εδώ. Ωραία, μπορούμε να το ρίχνουμε και να φέρουμε κιόλας. Ναι. Πέφτουνε. Πάντως αυτός κράτησε 2,5 λεπτά, ας πούμε. 2,5 λεπτά ξυλό. Στα 2,5 παρετήθηκε. Ναι, του έσπασε το γόνατο. Μόνο του? Καλά, το βοήθησε και απέναντι, ρε συμβάρια, δεν ήταν μόνο. Ο Ανδρέας συγκεκριμένα. Έχει εξαρθρώσεις, έχει πνιγμούς, έχει... Βγάλσιμο ματιών. Έχει σπασίματα, επιτρέπονται αυτά. Βέβαια, πριν γίνουν, σταματάνε, αλλά θέλω να σου πω επιτρέπονται, κατάλαβες. Τι λένε, Ανδρέα? Άμα νομίζεις ότι είσαι ο Ταρζάν, πας στη ζούγκλα. Να σου πω. Και πώς προπονείσαι? Είσαι φίλος μου, έτσι? Πολύ. Έτσι είσαι φίλος μου. Πολύ, αγαπάω. Δεν θα μου... Με τέτοια εκπομπή θα πάμε και πολλά. Δεν κινδυνεύω. Όχι, είσαι με το νούμερο ένα. Δεν μπορεί. Κάτι ρώτησες, τι με ρώτησες. Πώς προπονείσαι δηλαδή? Πώς προπονούμε? Η προετοιμασία έγινε με το Θεοφάνους. Όχι το Γιώργο Θεοφάνους. Το Τζον. Ο οποίος πήγαμε μαζί Ολλανδία, κάναμε μαζί όλη την προετοιμασία που έχει το Fight Club. Έτσι και έγινε κάτω από την καθεδρία, ας πούμε, του Γιάννη Θεοφάνους. Πήγαμε στο Άμστερνταμ, πήγαμε στην Πρέντα, γυμναστήκαμε με τον Ερνέστο Χούστ, κάναμε πολλές προπονήσεις εκεί με δικούς του πρωταθλητές. Παγκοσμίου κλίμακας. Εσύ βγήκες πρώτος? Εγώ βγήκα πρώτος, ναι. Παγκόσμιο, είπαμε. Παγκόσμιο πρωτάθλημα, ήταν από όλο τον κόσμο, ναι. Από τον κόσμο. Δηλαδή είσαι ο πιο δυνατός αυτό, στο ανεφόρο. Εντάξει, σε αυτό το γύρο. Κέρδισε. Προπονήθηκα καλά. Και στον αγώνα που θα γίνει τον Οκτώβριο, μετά τις 20 Οκτωβρίου, μεταξύ 20 και 30, αυτό ο κύριος Μπαρμπάτσος που το διοργανώνει. Αυτό είναι νέο για τον επόμενο αγώνα, εάν θέλετε τον παρακολουθήσετε. Ναι. Πάντως, εκτός από αυτούς τους αγώνες, τους οποίους και οργανώνεις, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν οργανώνω. Δεν οργανώνεις, σαν, απλώς δεν οργανώνω τίποτα πια. Α, γιατί. Ωραία. Βαρέθηκα. Δηλαδή, παραοργανώθηκα. Ναι. Θέλω μόνο να εκτελώ την αποστολή. Δηλαδή, είτε είναι αυτό αγώνας, είτε είναι αγώνας με τα όπλα, όπως και σε IDPA, έτσι παγκοσμίως. Να σου πω, τι αγώνας με τα όπλα, τι εννοείς? Όπως είναι η πρακτική σκοποβολή στην Ελλάδα. Πρακτική σκοποβολή, ξέρεις που κουνείται στο χέρι, κυνηγάς, ξέρεις, ψάχνεις. Να σου πω, Ανδρέα, είναι φήμη ότι έχεις φάει μια σφαίρα? Όχι, εντάξει, να το συζητήσουμε τώρα. Θέλει ανάλυση το θέμα. Τι μια σφαίρα είναι, τι ανάλυση? Όχι, δεν είναι μια σφαίρα, εντάξει. Πότε την έφαγες τη σφαίρα? Έχεις διαβάσει τη βιογραφία μου? Έχω διαβάσει, ναι. Θέλω συγκεκριμένη ερώτηση. Ποιος σου έχωσε τη σφαίρα, Ανδρέα? Να προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτηση. Δεν ήταν παρανομία πάντως. Δούλευα σαν ασφάλεια υψηλών προσώπων. Δούλευα στον κύριο Μενεκάλη που έχει τα Golden Nugget Casino παγκόσμια. Και η συγκεκριμένη συμπλοκή έγινε στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες. Στις Βρυξέλλες. Και πώς είναι να τρως μια σφαίρα? Στην αρχή καίει, μετά τα χάνεις και σκάει κάτω, ναι. Εσύ έχασες αισθήσεις σου και τα λοιπά, κατάλαβες ότι την έφαγες τη σφαίρα? Κατάλαβες, δεν το κατάλαβες. Πού την έφαγες? Εγώ την έφαγα σκέφτοντας. Είναι τώρα θέλει ανάλυση, δεν θέλω να το αναλύσω αυτό το θέμα. Εσκαλίζουμε, είναι σαν να έχεις μια πληγή και να βάζεις αλάτι. Την έβγαλες πάντως, Την έφαγα, δεν μπορώ να την πω.
Α, μάλιστα. Αυτή η ουλή εδώ. Α, εδώ την έφαγε λοιπόν τη σφαίρα. Και εδώ έχουμε ανοίξει δύο φορές και έχει μείνει ακόμα η σφαίρα μέσα και σιγά σιγά την πριονίζει. Γιατί έχει μπει στο κόκαλο, ας πούμε, και η σφαίρα πηγαίνει σπυροειδής. Κάνει κύκλους όταν φεύγει. Α, και βιδόθηκε στο κόκαλο. Καταλάβεις. Δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος με πάρα πολλές εμπειρίες. Ναι, εντάξει. Μου αρέσουν οι εμπειρίες. Είμαι αυτοκαταστροφικό άτομο. Δοκιμάζω. Ναι. Μου αρέσει να κάνω και μετά να μετανιώνω. Τολμάω. Γουστάρω που τολμάω και γουστάρω αυτούς που μου γουστάρουν που τολμάω. Mm. Όταν κυκλοφορεί στον δρόμο, κάνουν λίγο πίσω. Συνήθως όχι. Φωτογραφία μου ζητάνε από τα κινητά πιο πολύ. Δεν κάνουν πίσω, όχι. Εξαρτάται άμα θα είμαι χαμογελαστό ή όχι, να σου πω την αλήθεια. Καμιά φορά από τον Εύρο βρίσκει και προχωράω λίγο αέριο, εκεί ξέρει λίγο. Αδειάζουν οι δρόμοι και λες τι έχει γίνει. Όχι, όχι. Εντάξει, δεν είμαι τρομοκράτης. Έτσι. Είμαι άνθρωπος. Τώρα άμα εδώ είσαι ανεβριασμένο. Δεν είσαι. Αλλά... Κοίταξε. Τα αντικείμενα που ασχολούμαι έχουν να κάνουν με πολεμική κουλτούρα. Είμαι σε μια κουλτούρα που μου αρέσει να πολεμάω, να μάχομαι και να εξελίσσομαι. Κάτι σαν ο Σπαρτιάτης, δηλαδή, πώς το πω. Έτσι, δεν έχει φύγει αυτό το πνεύμα από την Ελλάδα. Υπάρχουν μερικοί Έλληνες που το κρατάνε, όπως είναι ο Ζαμπίδης, ας πούμε. Ποιος είναι ο Ζαμπίδης? Ποιος είναι? Ο παγκόσμιος φυταστής στο kickbox. Άντε, μη σου χώσω καμιά που δεν το ξέρεις. Χτυπήστε με, έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, ναι. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν μερικοί Έλληνες που το κρατάνε ζωντανό παγκόσμια. Καταλάβες, όχι σε ελληνική κλίμακα μόνο. Ναι. Σε παγκόσμια κλίμακα και μ' αρέσει αυτό. Είναι σαν να σε καλεί το πνεύμα, δηλαδή. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώ. Εκτελεί την αποστολή. Κάτι σε ραδιόφωνο που πιάνει μια συχνότητα. Είσαι και μουσικός. Είσαι και μουσικός. Κάνεις ένα δίσκο τώρα. Το καινούριο CD ετοιμάζω, το πέμπτο CD. Έτσι, δεν θα γίνει με δικιά μου εταιρεία όμως. Τη δικιά μου εταιρεία δεν έχω παροπλήσει από τότε που έφυγα για Άμστερνταμ. Όπως ξέρετε, εδώ και δύο χρόνια ήμουν στο Άμστερνταμ. Ναι. Χώρισα με τη γυναίκα μου. Έτσι, συνέβηκαν διάφορα πράγματα στην προσωπική μου ζωή. Παρ' όλα αυτά έγινε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έτσι βγαίνει το CD, έτσι τον Οκτώβριο. Δεν μπορώ να πω ακόμα. Κρατιέμαι για να πω την εταιρεία. Ωραία. Τι τίτλο θα του δώσεις? Το θες τώρα? Ναι, άμα το έχεις. Γάμα. Γάμα, όπως γάμα, το γράμμα. Αλφαβήτα γάμα. Γάμα, γάμα. Ό,τι και να γάμα. Παντρέψου δηλαδή. Ένα λεπτό. Λες... Όχι, γιατί στην αρχή είπατε το βίντεο που αυτό εννοούσε. Ένα λεπτό. Λες ότι ας το πούμε... Το συντήδα για παίξω ένα γάμα. Α, ένα γράμμα. Ο καθένας το αποκωδικοποιεί όπως θέλει. Α. Γιατί ας πούμε, βλέπω μία εμφάνιση λίγο... Έτοιμη για όλα η εμφάνιση. Το CD λέγεται γάμα. Τι είναι κανείς να. Σίγουρα, βέβαια. Κανείς να, σαρώσει. Μάλιστα. Και λες, ας πούμε, έχω χωρίσει. Είσαι ένας άνθρωπος λίγο διαθέσιμος, έτσι δεν είναι? Πολύ διαθέσιμος. Ο πιο διαθέσιμος από όλους. Όχι για καυγά όμως. Όχι, η συγκεκριμένη περίοδο είναι η περίοδο ζευγαρώματος. Αν θες την άποψή μου. Περίοδο ζευγαρώματος. Όποια είναι τυχερή, συμπάει τον επεξεργαστή. Απλά τα πράγματα. Να σου πω, μια και θα βλέπουν τυχαίρες, κάνε μια όρθια να σε βγει. Ναι, ναι, γιατί έτσι από το ακριβώς. Αφού είναι και περίοδος ευχαρώματο. Πήγες και στα... Θα πιάνεις γρήγορα. Α, μια χαρά! Κατάλαβες έτσι. Ένα χειροκρότημα, παιδιά, για τον Αντρέα. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, Αντρέα, πες μου, πώς θέλεις να είναι... 22,5. 22,5. Η γυναίκα για το ζευγάρωμα. Πώς τη θες τη γυναίκα? 22,5. 22,5, ναι. Τι θέλετε να το σχολιάσω τώρα? Όχι, πιθανότατα να είναι αυτό το... Η γάμα, λοιπόν, θα είναι 22,5. Ο τίτλος του δίσκου. Ο τίτλος του δίσκου, ναι. Οπότε, να είναι στο μπροστόφυλλο γάμα και από πίσω με 22,5. Ξέρεις κάτι, λέω να αλλάξω το παρατσούκλι μου απολεκτικό, θα το κάνω ο 22,5. Σαν τη μέτρη, ξέρεις. Το έχω καταλάβει, δεν είναι σε ίντσες αυτά. Σε ίντσες, εντάξει. Αυτό τώρα έχω μια απορία. Σε βλέπω με τατού παντού. Τους πόντους αυτούς τους έχεις ζωγραφίσει? Τους πόντους αυτούς? Ναι. Τι εννοείς? Τι να πηγαίνει όπως όταν ψηλώνουν τα παιδάκια που χτίζουν? Όχι ρε παιδί μου, αν έχει χτυπήσει τατού κι αλλού. Όχι. Όχι. Αυτό είναι απείραθο. Α, εντάξει. Αυτό είναι ένα μια γωνία. Δεν μου είπες όμως πως θες τη γυναίκα για το. Μια και σε φάση αναπαραγωγής, να ξέρουν οι γυναίκες. Όχι αναπαραγωγής. Και να πω και παραγωγής. Σε παραγωγή. Μ' άρεσε αυτό. Αναπαραγωγής. Ωραίο, ωραίο. Μέσα, όλα μέσα. Σωστό. Πώς τη θες τη γυναίκα? Πώς? Πώς τη θες τη γυναίκα? Κοίταξε. Πώς τη θέλω τη γυναίκα? Ναι. Να είναι ερωτευμένη μαζί μου. Δηλαδή, πώς να στο εκδηλώνει αυτό? Με όλους τους τρόπους. Με όλους τους τρόπους. Άμα έχει φαντασία, θα δουλέψει φαντασία. Πρέπει να είναι πάντως πολύ... Ξέρεις, η προηγούμενη δεν μ' άδειξε. Τι έκανες και δεν μ' άδειξε? Πρέπει να έχει τουρμπίνα, είπαμε, ξέρω εγώ τι να σου πω.
Μπορεί και να μην υπάρχει. Ο Σούπερμαν δεν έχει γυναίκα. Ούτε ο Σπάιντερμαν, ούτε ο Κάπτεν Αμερικά. Να σου πω για λίγο το λογοδέγμα. Πες μας ό,τι θες. Αυτό είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο για να σου ταξινομήσω το θέμα Σούπερμαν, Σπάιντερμαν και τέτοια. Ο δάσκαλος μας έλεγε, ξέρεις, εγώ τέλειωσα το δημοτικό. Στην έκτη δημοτικού λοιπόν μας λέει τι θέλετε να γίνετε όταν μεγαλώσετε. Έλεγε, ώρα, ξέρω εγώ, έτσι, έτσι, άκουγα, τι λέει ένα διαστημόπλαιο, δηλαδή, ο άλλος λέει καπετάνιος, έλεγα, εγώ θέλω να γίνω, λέω, Σούπερμαν. Αυτό, έτσι την είχα δει από μικρός. Την είχα δει Σούπερμαν, φιλεράκι, αφού όλα γίνονται. Σωστά. Όλα γίνονται. Mm-hmm. Και είχες το παρκούρ εδώ. Κάτσε να δεις το γιο μου, λέει, παρκούρ που κάνει, την άλλη φορά. Mm. Έτσι, αυτό είναι, αυτό είναι. Mm. Δεν τρέμει ψυχή σου για το παιδί σου, άμα πηδάει τα είμαι από κάτω. Σώματα. Είμαι από κάτω να πηδάει. Mm. Δεν είμαι από πάνω. Έχεις ένα γιο και μια κόρη. Μια κοράκλα και ένα παλικάρι, δύο μέτρα από κάτι Κυλιακούς που έχει. Δεν έχει 7 χρόνια δύο Κυλιακούς, δεν ξέρω. Τον έχω σε βίντεο. Μάλιστα. Να σου πω τώρα, θα κάνεις και σινεμά. Παίζεις σε μια ταινία η οποία είναι ελληνική. Αμερικάνικη παραγωγή. Αμερικάνικα μιλάνε ταινία, είναι του Δημήτρη του Βόρη. Θα κυκλοφορήσει μετά το 2008 στην Ελλάδα. Mm-hmm. Θα παίξουν και κανένα δύο νομίζω Έλληνες ακόμα. Είναι A Simple Love Story λέγεται η ταινία. Νομίζω πληρωτική. Παίζει και ο Σπύρος Φωκάς και ο Ηλίας Ψινάκης. Ναι, παίζει και ο κύριος Ψινάκης και ο κύριος Φωκάς. Και νομίζω και ο Κωστάκης ο Σόμερ. Mm. Μάλιστα. Που είναι και φίλος μου. Μάλιστα. Ωραία. Ο Ανδρέας, ο οποίος είναι, όπως είπαμε, ασχολείται με αυτό τις σταγόνες. Ανεφόρομαι, εκτός πολεμικές τέχνες. Αυτό. Έχεις και το barcode. Το barcode tattoo. Τα barcode. Έχουν γίνει franchising τώρα. Τελευταία, όλο και περισσότερος κόσμος κάνει tattoo, Ναι, ναι. Να σου πω, όλοι πάνε και κάνουν πριν το καλοκαίρι τατουάζ για να το έχουν να το δείχνουν στην παραλία. Δεν κάνει, έτσι δεν είναι? Κοίταξε, με την τεχνολογία που υπάρχει σήμερα βοηθάει. Υπάρχουν υψηλού βαθμού προστασίας αντιλιακά που τα βάζεις και δεν περνάει καμιά ακτίνα. Οπότε μπορείς και να κάνεις και μπάνιο. Δεν σε κεράσαμε, δηλαδή πιάσαμε το πέρα. Πιάσαμε πύρι. Και δεν πίνω αλκοόλ, ξέρεις. Δεν πίνεις. Τίποτα. Είμαι ο δεν πίνω. Να σου πω, δεν πίνω Σούπερμαν. Τηλεόραση βλέπεις? Την εκπομπή σας τη βλέπω πάντα. Γενικά κάνεις ζάπινγκ, βλέπεις άλλα πράγματα? Κουτσομπολίστικες εκπομπές. Βλέπεις. Και South Park. Α, τα cartoons, πολύ ωραία. South Park και μπλοκή. Mm-hmm. Αμερικάνικο κανάλι. Ωραίος είσαι Σούπερμαν, ναι, έχεις έτσι ένα απ' όλα. Είμαι Σούπερμαν με παιδιά εγώ. Είμαι στο δεύτερο κύκλο μου. Στο πρώτο κύκλο ήταν η οικογένεια και έτσι που έπρεπε να γίνουν. Τώρα είναι ο δεύτερος κύκλος. Να ρίξουμε μια βόλτα. Πάμε μια βόλτα στην τηλεόραση να δούμε να τη σχολιάσουμε. Τι βίντεο. Α, είχαμε τέτοια κατάσταση δηλαδή, Και μέχρι και τον δασάρχη να πάει να γα... μυθεί, να πάει να γα... μυθεί, ο δασάρχης. Α, είχαμε τέτοια κατάσταση δηλαδή, Μπράβο! Από εδώ βγήκε το σύνθημα για την Κυριακή στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 7 όλοι για την αναδάσταση. Πού θα πάμε? Πώς το Σύνταγμα που είναι και τώρα. Τώρα, μπορείς να πάει να γαμυθείς, είπε ο καυτικός περιοχής. Χορεύεται κιόλας αυτό. Σάμπα. Και να ομορφύνει κάποιος, ναι, πρέπει να κάνεις δύο φορές έρωτα την ημέρα. Μόνο. Μία το μεσημέρι, μία απόγευμα και μία όταν πας για ύπνο. Τρως και μετά λες πάω να κάνω σεξ μεταξύ των 10.30 με 5. Κοίταξε, άμα όμως την κοιτάξει εκεί στην κουζίνα που μαγειρεύεται και φτέρνεις και σου σηκωθεί, αναγκαστικά καρφώνεις εκείνη τη στιγμή. Όταν η γυναίκα μου μαγειρεύει, το μωρό μου μαγειρεύει και φτέρνεις μακαρόνια, ναι, πάντα είμαστε με τα μπικίνια. Τα μπικίνια. Για πες μου για τη Στεφανίδου. Για τη Στεφανίδου, τι είπες από παλιά, τι πράγμα. Την έβλεπα στην τηλεόραση και την πήγαινα σαν γυναίκα, λέω αυτή είναι για κάρφωμα. Την παρακολουθούς, τι είπες. Αυτή η γυναίκα είναι για κάρφωμα. Γεια σου μωρό, δεν με ζηλεύει το μωρό μου, όχι, δεν με ζηλεύει. Είναι μόνο να γλύπεις, λέει, αλλά όχι να καρφώνεις. Για να μην έχεις παράσιτα στον εγκέφαλο. Ναι. Όπως το Λαζόπουλος. Αυτός ο άνθρωπος δεν καρφώνει κάθε μέρα, μπορεί μια φορά την εβδομάδα ή μια φορά το μήνα. Λέω παρασκευάς κάθε μέρα δύο φορές, γι' αυτό είμαι και ανανεωμένος και κεφάτος και μ' αγαπάει και κόσμος. Πάντα με το χαμόγελο. Και εμένα μου αρέσουν οι κεφτέδες με τα μακαρόνια. Δεν κάνω σαν τον μπασμπάς. Είναι που δεν τους μαγειρεύουμε εμείς με τα μπικίνια. Mm. Εμένα άλλο με ανησυχεί. Ποιο, μαμά? Μην βγαίνεις σε δορυφορική αυτό το κανάλι και βλέπουν και ξένοι τον μπασμπάς. Και λένε Έλληνας, Έλληνας. Ντροπή.
στόμα μου το πήρε. Από το στόμα μου το πήρε. Πόσο χρόνο είσαι, φίλε? 22. Άμα φτάσει 40 και πηδά σαν και εμένα, να κάνει το σταυρό στον Θεό που ασχολείσαι με μαλλιά. Ο άντρα όταν δεν πηδάει, έχει σοβαρό πρόβλημα, τα πάθη προστάτη. Σε βλέπω για άχυτο εσένα σε κόμμα. Για άχυτο, για άχυτο. Τον έπαιξα πριν λίγο. Ξελάφρωσε. Αλλά έβλεπα εσά. Αυτό είναι ανομαλία. Πες μου λίγο, το κίνητρο έτσι που τελείωσες, ποιο ήταν για σένα? Ότι μαλώνατε μεταξύ σας. Γουστάρεις? Γουστάρω να βλέπω άντρες να μαλώνουν μεταξύ τους. Το παίζω πολλές φορές την μέρα. Τσαράκι, πρόσεχε γιατί στο τέλος θα κάνει κακό να πω. Ναι, αυτό που φάμε, βγάλω αίμα ρε παιδί. Γιατί η φύση σου την έδωσε για να κατουράσει, μην την κάνεις αίτα. Αυτό μου τώρα κάνει εντύπωση και λέει ότι αυτός μπορεί και πηδάει και στα 40, ενώ το εντυπωσιακό είναι που έχει πηδήξει και νωρίτερα έτσι όπως είναι, δηλαδή που έχει πηδήξει έστω μια φορά. Αυτό, μαμά, είναι αθλητική εκπομπή. Και γιατί μάει ο ένας τον άλλον? Μάλιστα, αυτή ήταν μια μικρή βολτίτσα. Στην αθλητική τηλεόραση. Ωραίος, γέλαμε. Πόσες δουλειές έχεις κάνει, Ανδρέα? Πόσες δουλειές... Στη ζωή σου. Κοίταξε. Ξεκίνησα σαν εργολάβος οικοδόμου, υπεργολάβος οικοδόμου, όχι εργολάβος, φαντάζεσαι πάντα μεγάλο, έπαιρνα λάδι, είχα φτιάξει όλα τα εξάρχεια. Τα χτισές. Από τα μαγαζιά μέσα μου, από τα σουλατζίδικα εκεί που έχει, μέχρι το διπλό καφέ, όλα αυτά, μέχρι το 96. Ήταν όταν είχα πρώτο έρθει από το Άμστερνταμ, την πρώτη φορά. Μάλιστα. Έτσι, μετά το Βέλγιο, μετά τη σφαίρα, ήρθα εδώ. Γιατί είχα πάρει την αποζημίωση τότε, 18 εκατομμύρια είχα πάρει αποζημίωση, ναι. Και έτσι είχα πάρει το πρώτο μαγαζί, το αγόρασα εδώ και είχα ξεκινήσει να κάνω τις υπεργολαβίες. Με τις υπεργολαβίες μετά έγινε ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν μπορώ να το αναφέρω αυτή τη στιγμή και κάτι έγινε στη ζωή μου και άλλαξε πορεία και αναγκάστηκα να κάνω το τατουάζ. Είναι οικογενειακό το θέμα. Είναι ένα blow up. Ναι, αλλά ξέρεις, αυτή είναι μια πολύ κερδοφόρα επιχείρηση που έχεις με τα τατουάζ. Ναι, βγήκε σε καλό. Ναι. Βγήκε σε καλό, όχι καλό, πάρα πολύ καλό. Το πρώτο τατουάζ πότε, σε τι ηλικία το έκανες? 13 χρονών. 13. Ο γιος σου έχει? Έχει και η κόρη μου. Έλα. Από 3 χρονών. 3 χρονών τα χτύπησε. Δύο αστεράκια θέλω να κάνω, έτσι ένα αστεράκι, ένα μπλε και ένα κόκκινο. Το ζήτησαν. Το ζήτησαν, ναι. Εντάξει, και ζούσαν μέσα στα τατουάζ, βλέπω όλη την ημέρα. Την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, είχε τατουάζ, το έχει ακόμα? Ναι, το έχω. Σβήνει ήδη. Να πούμε ότι ήταν το όνομα της πρώην γυναίκας που φαντάζομαι ότι τώρα δεν το χρειάζεσαι να το έχεις. Πώς σβήνει με ίδια πρασία? Ναι, πώς σβήνει, γιατί και κάποιος άλλος μπορεί να θέλει να σβήσει ένα τατουάζ. Θα το συστήσω εγώ το γιατρό μου, βγαίνει πολύ άνετα με τρεις συναντήσεις. Α, με λέει, δεν είναι τέτοια. Αυτά ήδη στη μούρη βγαίνουν, δεν βλέπεις αυτά. Αυτά εδώ έχουν φύγει. Τα μερμήγκια που είχα, θυμάσαι. Είχες τα μυρμήγκια, τα μυρμήγκια. Γιατί πρέπει να παίξουν ταινία τώρα και δεν θέλουν τα τατουάζ εκεί. Δεν θέλουν μυρμήγκια. Δεν θέλουν. Και θα τα ξαναβάλεις? Μετά μπορώ να ξαναλέω να κάνω μια κόκκινη γραμμή εδώ. Θα δω τι θα κάνω. Θα δω, κάτι θα κάνω. Το τατουάζ είναι λίγο εθιστικό. Όταν κάνεις ένα, θες να κάνεις κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Κάτι γίνεται με την ψυχολογία, κάτι γίνεται. Κάτι σε τρώει μέσα σου. Ναι, είναι εθιστικό. Δεν μπορώ να πω δεν είναι. Ναι. Έχει κάνει κάποιος σε ένα τατουάζ που δεν φανταζόσουν ποτέ ότι θα ερχόταν να κάνει? Κάποιο πρόσωπο το οποίο να είναι πάρα πολύ γνωστό? Ο Τραϊάνος. Δεν περίμενα το τόσο θα κάνει. Ο Ντέμις. Ανοίχθηκε, κάνει λαιμό τατού κάτω εδώ. Δεν το περίμενα. Πολύ προχωρημένα άτομα, ας πούμε, και μετά του τώρα λέμε αρχές, γραφές και τέτοια. Α, ωραία. Πολύ ψαγμένα, ναι, και εγώ και ο Νίνο. Ωραία. Ο Νίνο δεν περίμενα ότι θα κάνει My Angel εδώ και τέτοια, δεν το περίμενα. Είναι μερικοί που σε εκπλήσουν τώρα κάτω, χαμηλά. Πονάει εννοείς. Και πονάει περιοχή. Και εντάξει, είσαι, έχεις τατουάζ κάτω πια. Σηκώνεις το μανίκι, μπαπ, καρφώνει το άλλος. Όπου σου λέει τατουαζάκια, την πίνει. Γαμιέται, ξέρεις, μαλακίες που σκέφτονται οι άλλοι. Άρχισα να μεθάω. Όχι, θέλω. Και με τη θρησκεία έχεις μια σχέση. Νομίζω... μια σχέση. Με τη θρησκεία, κοίταξε, με τη θρησκεία, με την πίστη, με το Θεό. Έτσι. Ναι, όχι με την Εκκλησία, ας πούμε. Και με την Εκκλησία, και με την Εκκλησία. Έχω και πνευματικό πατέρα, τα είχαμε πει. Ναι. Αλλά πρόσφατα έλεγαν πως ήταν μια φάση τότε που περνούσες. Όχι, και τώρα... υπάρχει ακόμα πνευματικό. Δεν μπορείς χωρίς πνευματικό. Χρειάζεσαι έναν άνθρωπο. Δεν έχω και πατέρα και αναγκαστικά. Το πνεύμα μου έχει ανάγκη κάποια καθοδήγηση. Καταλάβες, έχω το Ροστάν που καθοδηγεί γι' αυτό στο σώμα. Τον ξέρεις, το Ροστάν το ξέρουμε. Έτσι που είναι πραγματικά. Ενεργητικός, ενθουσιασμένος. Έτσι, Ροστάν, εξαιρετικός. Τα λες μια χαρά. Τα λέω δύο χαρές. Ακρίβο κιόλας, εσύ, κρατιέμαι. Ανδρέα, χαρήκαμε πάρα πολύ που τα ξαναείπαμε. Βάλαμε τίποτα μέσα εδώ. Όσο να είναι. Λοιπόν, χαρήκαμε πάρα πολύ που τα ξαναείπαμε. Νιώθω σαν πάτη που στάμε και μαντρίκα. Είσαι παρθένος οργανισμός και σου. Ναι. Σου είπα, θα την ακούσω.
Λοιπόν, οκ. Λοιπόν, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ωραία, να πάνε καλά όλες οι δουλειές και ο καινούριος σου δίσκος. Τώρα θα σε πάρω να φύγουμε από εδώ, θα πούμε άντε. Φιλάκια, χαιρετάμε τον κόσμο, ωραία. Ετοιμάζουμε πραγματάκια. Λίγο υπομονή. Ναι, θέλω την Κυριακή, θα είσαι εδώ. Στις 7 η ώρα το απόγευμα γίνεται ένα συλλαλητήριο έξω από τη Βουλή για την Πάρνηθα και για την αναδάσωση, για την απέτηση των πολιτών να αναδασωθεί σύντομα η Πάρνηθα. Πάμε, 7 η ώρα το απόγευμα. 7 η ώρα το απόγευμα, αέρα πατέρα. Όλοι όσοι είμαστε στην Αθήνα, λοιπόν, ραντεβού εκεί. Την Κυριακή, έξω από τη Βουλή. Και εμείς εδώ ραντεβού την επόμενη Τετάρτη. Να είστε καλά, για χαρά, τα λέμε την άλλη Τετάρτη.